Είμαι ο Βαγγέλης Μπακλαβάς, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιχειρησιακού Σωματείου της WIND. Να σας πω λίγο το ιστορικό του σωματείου. Το σωματείο το επιχειρησιακό της WIND ιδρύθηκε μάλλον το 2005. Είναι από τα πιο παλιά, ίσως το πιο παλιό σωματείο στον κλάδο. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο επιχειρησιακό σωματείο είναι σταθερά από το 2008, με σταθερή και αταλάντευτη στάση απέναντι στην εργοδοσία και στις άλλες παρατάξεις που συσπηρώνουν το σωματείο. Τα τελευταία 2 χρόνια θέλω να πω ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έχουν την ευθύνη του σωματείου. Η WIND, παρεπιπτόντως, είναι η τρίτη εταιρεία στον κλάδο σε συνδρομητές. Τα τελευταία χρόνια και στην ουσία μετά το ξέσπασμα της κρίσης επιτίθεται συνεχώς στους εργαζόμενους με όλες τις μορφές. Έχει κάνει 3 εθελούσιες εξόδους. Έχει απολύσει μεμονωμένα πάρα πολλούς συναδέρφους. Να φανταστείτε ότι το 2008 ήμασταν 2.000 άτομα και έχουμε μείνει 800. Αυτό μαρτυρά και την επίθεση που έχει εξαπολύσει η WIND τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια αρνείται να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας και ως εκ τούτου έχει ανοίξει ο δρόμος να προσλαμβάνει καινούριους συναδέλφους με μισθούς που ξέρουμε όλοι στην αγορά, 800 και 900 ευρώ, και συνάμα να αντικαθιστά τους παλιούς που είχαν πολύ ψηλότερους μισθούς και δικαιώματα μέσα στην εταιρεία. Αυτό το κάνει κατά κόρον και την ίδια στιγμή που ανακοινώνει τα 14-15 τελευταία τρίμηνα συνεχή ανάπτυξη και κέρδη. Μάλλον αυτή η ανάπτυξη, όχι μάλλον, δεν περιέχει καθόλου τους εργαζόμενους. Ίσα-ίσα η ανάπτυξη γίνεται στην πλάτη των εργαζομένων. Να έρθω και στα τελευταία γεγονότα, γιατί είμαστε σε κινητοποίηση τις τελευταίες 10 μέρες. Πριν 6 μήνες προσέλαβε το συνάδελφο τον οποίο και απέλησε, το Μάκη. Ο συνάδελφος συγκεκριμένος έκανε απεργία, απήργησε τις τελευταίες 24 ώρες απεργίες που λάβανε χώρα και η εταιρεία τον έδιωξε αμέσως. Σαν δικαιολογία μας προέβαλε ότι κάνανε λάθος εκτίμηση όταν τον προσλάβανε πριν 6 μήνες και τελικά τώρα διαπιστώσαν ότι δεν χωράγε στο οργανόγραμμα της εταιρείας. Και ως εκ τούτου θα έπρεπε να αποχωρήσει. Δηλαδή αστεία πράγματα. Εμείς γρήγορα κινητοποιηθήκαμε, προχωρήσαμε σε 48 ώρες απεργία αμέσως, κλείσαμε και τα 3 κτίρια της WIND, τα περιφρουρήσαμε. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την εταιρεία, διότι έπαιρνε τους συναδέλφους τηλέφωνο και τους έλεγε να μην πλησιάσουν στα κτίρια, γιατί τα κτίρια τα έχει κλείσει το σωματείο. Στην ουσία δεν θέλει οι εργαζόμενοι να έρχονται σε επαφή με το σωματείο, για να μην μάθουν την πραγματική αιτία απόλυσης του συναδέλφου. Βέβαια, είχαν εξαπολύσει και τα παπαγαλάκια όπως κάνουν η εργοδοσία, τους διευθυντές, και διαστρεβλώνανε την πραγματικότητα. Λέγανε ότι ο συνάδελφος δεν ήταν καλός στη δουλειά του. Και όλα αυτά που λένε. Εμείς βασικά δεν το αφήσαμε έτσι. Κάναμε περιοδίες, ενημερώσαμε τον κόσμο, οργώσαμε και τα 3 κτίρια, φωτίσαμε την πραγματική αλήθεια. Ο κόσμος το κατάλαβε. Προσπαθούμε να το βάλουμε και στη δράση. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας σε καταστήματα της WIND, στη Σταδίου, στο Περιστέρι και τη Νέα Σμύρνη. Ενημερώσαμε τον κόσμο για ό,τι συμβαίνει. Ο κόσμος έδειξε να ανταποκρίνεται, καταλαβαίνει τι γίνεται. Και νομίζω ότι στο τέλος θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την απόλυση. Αυτός είναι ο στόχος μας, να πάρουμε την απόλυση του συναδέλφου πίσω. Ως εκ τούτου, εμείς αύριο καλούμε όλα τα σωματεία, όλους τους φορείς, συνδικάτα, σε παράσταση διαμαρτυρίας στη Λεωφόρο Αθηνών 106, στο κτίριο της WIND, για παράσταση διαμαρτυρίας για την απόλυση του συναδέλφου. 8 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ.